Δεύτερο, έγκριση πρώτης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ανακαίνησης εκτινιατρικού εργαστηρίου έως 1/8 του 2021. Το έργο και οι εργασίες ουσιαστικά έχουν ολοκληρωθεί, εκκρεμεί όμως η τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών με τη σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα. Γι' αυτό ζητάνε την παράταση. Ομόφωνα, τρίτο θέμα, έγκριση πρώτου πρακτικού διεξαγωγής ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου υποδομές για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, δεύτερη φάση. Ο προϋπολογισμός είναι 1.935.483 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η Επιτροπή Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά εισηγείται την ανάθεση στον οικονομικό φορέα Σωτηριάδη ΑΤΒ με ποσοστό έκπτωσης 57%. Ομόφωνα, τέταρτο θέμα, έγκριση πρώτου πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου του έργου υλοτομία επικίνδυνων δέντρων στην επαρχιακή οδό Κοζάνης Αιανής προϋπολογισμού δαπάνης 13.640 ευρώ με το ΦΠΑ. Η Επιτροπή Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεση στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά εισηγείται την ανάθεση στο μειοδότη οικονομικό φορέα Καραγιαννάκη Ιωάννη Γερανή Τεχνικά Έργα με αμοιβή 9.796 ευρώ με το ΦΠΑ, δηλαδή έκπτωση 28,18%. Ομόφωνα, πέμπτο θέμα, έγκριση πρώτου πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου του έργου καθαρισμός υδατορέματος από μεγάλα δέντρα πεύκη στην τοπική κοινότητα Πρωτοχωρίου. Ο προϋπολογισμός ήταν 28.520 ευρώ με το ΦΠΑ. Η Επιτροπή Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεση στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά εισηγείται την ανάθεση στο μειοδότη οικονομικό φορέα Καραγιαννάκη Ιωάννη Γερανή Τεχνικά Έργα με αμοιβή 24.552 ευρώ με έκπτωση 13,91%. Πρόεδρε, εγώ θα ψηφίσω, λευκό γιατί θεωρώ μεγάλο το ποσό. Και θα ήθελα να κάνω και μια ερώτηση που αφορά σχεδόν αυτό το έργο. Είναι ο κύριος Τσούμαρης ή ο κύριος Γρίβας μέσα να ρωτήσω. Ο κύριος Τσούμαρης δεν είναι ούτε ο κύριος Γρίβας είναι. Τι θα θέλετε να ρωτήσετε για το Χρυστοφορείο, να το μεταφέρω. Δεν θα ξέρετε να απαντήσετε εσείς. Το... Όχι να το μεταφέρουμε, λέω, όχι να το απαντήσουμε στο Χρυστοφορείο. Το ρέμα αυτό διασχίζει το κεντρικό το δρόμο όπου εκεί φτιάξαμε ένα τεχνικό μεγάλο, μια γέφυρα. Λοιπόν, θα ήθελα να ξέρω αν παραδόθηκε το έργο, αν τελείωσε. Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της 17ης Ιουνίου 2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου εργασίες διευθέτησης κήπης κεντρικού ποταμού στην τοπική κοινότητα Μιλοχωρίου. Ο προϋπολογισμός είναι 21.000 με το ΦΠΑ και η Επιτροπή Διαγωνισμού, πάλι με κριτήριο ανάθεση στην πλέον συμφέρουσα τιμή, εισηγείται την ανάθεση στον μειοδότη Στέλιο Καραβελιά με ποσοστό έκπτωση 34%. Ομόφωνα, 7ο θέμα, έγκριση του πρακτικού 1, διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, ανάδειξη αναδόχου και του διαγωνισμού επιλογή αναδόχου για την προμήθεια για τη δομημένη καλωδίωση στο κτίριο του κτηνιατρικού εργαστηρίου, αρμοδιότητε διεύθυνση τεχνικών έργων περιφερειακή ενότητα Κοζάνη. Υποβλήθηκε μία προσφορά από τον οικονομικό φορέα Κουφογιάννη Χρήστο, αλλά δεν είναι δυνατόν να προκριθεί στην επόμενη φάση λόγω σοβαρών ελλείψεων στα δικαιολογητικά συμμετοχή, οπότε ο διαγωνισμό βγαίνει άγωνο. Ομόφωνα, 8ο θέμα, έγκριση του δεύτερου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου, αποκατάσταση ιερού ναού κινήσεως της Θεοτόκου Δηλόφου, συνολικού προϋπολογισμού 362.903 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. Και επίσης την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο ΚΑΠΑ Ιωαννίδης ΑΤΕ με τον διακριτικό τίτλο Πυλαγάς ΑΤΕ. Με έναντι συνολικού ποσού 328.275 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με ποσοστό έκπτωσης δηλαδή 27,05%.